Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην 3 Star Academy. Θα σας δείξω κάποιες επιθέσεις από το τελευταίο μας πόλεμο. Ήμασταν τυχεροί, θα έλεγα, που κάναμε στον ένα και στο δύο τους τριάστερα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε τα επόμενα 4 τριάστερα ώστε να κάνουμε 100% στον πόλεμο. Ένα απλό go wipe ο Άλεξ στον 1, όπως επίσης και στον 2. Στρατηγική που δεν μ' αρέσει, ναι μεν, αλλά καλός ή κακός αποτελεσματική. Και εύκολα μπορείτε να δείτε ότι πήρε τριάστερο με τα γκόλεμα ακόμα να είναι ζωντανά, το ένα από τα δύο και τα γκόλεμα να είναι ζωντανά. Τελευταία στιγμή έφυγε και το Πέκα το τελευταίο. Έχει μείνει όμως η Queen που καλός ή κακός έχει, πολύ καλός βασικά, έχει προχωρήσει μέσα στην σε όλη τη βάση και έχει σκοτώσει τα μισά τα κτίρια. Έπρεπε να αφήσει ένα αρτσεράκι εδώ πέρα για το τελευταίο το builder, γιατί από χρόνο πολλές φορές τυχαίνει να μένουμε και αυτό είναι πολύ κακό. Εντάξει, βλέπουμε ότι το παίρνει τελευταία στιγμή. Το ίδιο και στον 2. Αν και είναι Town Hall 10 ο Άλεξ, βαρέ Town Hall 9 ένα λιγότερο, οπότε ήταν αναμενόμενο ότι θα κάνει τριάστερο. Ακόμα και με ένα απλό go wipe, ας πούμε, γίνεται για πλάκα τριάστερο το Town Hall 9 από Town Hall 10. Λόγω του ότι έχει πεντάρια Πέκα, οχτάρια Wizard, θα πρέπει να μην έχεις ιδέα, η αλήθεια είναι, για να μην μπορείς να καταφέρεις να κάνεις τριάστερο σε Town Hall 9 αν είσαι Town Hall 10. Και έχει 15 συν πύρεως, οπότε πολύ καλά έκανε και πήγε σαν go wipe. Αν και πάλι ξαναλέω ότι δεν μ' αρέσει αυτή τη στιγμή. Προχώρησαν μόνο 3 πέκα στο κέντρο, ένα έφυγε από εκεί. Αλλά και πάλι οι ήρωες μπήκαν κέντρο, οπότε μπόρεσαν να καθαρίσουν αρκετά μεγάλο ποσοστό. Έχουν μείνει κάποιες τελευταίες άμυνες. Εύκολο για τα πέκα, γκόλεμα ακόμα ζωντανό. Δεν έχει πάει τίποτα, έχουν μείνει μάγοι. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει πολλά κτίρια και αν θα είχε βάλει από την αρχή έναν εδώ πέρα wizard μόνο, θα μπορούσε να καθαρίσει όλο αυτό και δεν θα χρειαζόταν άλλα 10 δεύτερα για να καθαρίσει. Ακόμα ένα τριάστρο από τον Άλεξ, πολύ ωραίος. Εδώ είχαμε δυστυχώς ένα fail, αν θυμάμαι καλά, στο τελευταίο το heal και θα το δείτε τι εννοώ. Τραβάει κάστρο όπως και πολύ καλά κάνει. Βάζει εδώ πέρα κάποιους μάγους με ήρωες για να μπορέσουν να πάνε το κάστρο του, το δράκο και τη Βαλκυρία. Δυστυχώς τη Βαλκυρία η μικρή μας στα Τάνχολ 6, ίσως και κανένα Τάνχολ 7, δυσκολεύονται να τη φάνε, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Θέλει απλά να βάλετε μερικά μπαρτς, θα το πω έτσι, και κανένα wizard από πίσω, κάποιο barbarian, κάποιο αρτσεράκι από εδώ από εκεί να την ξεγελάσετε, να απλά να κάνει βόλτες και να μην σας βαράει. Αυτό το heal ήταν λίγο πιο προχωρημένο από ό,τι έπρεπε και στην αρχή έχασαν κάποια hawks αρκετή ζωή. Αυτό το heal ήταν πολύ καλό. Δυστυχώς από την αριστερή τη μεριά δεν επέζησαν όλα τα hawks και το τελευταίο heal έπεσε λάθος, με αποτέλεσμα να φάει να μην έχουν heal τα hawks, στο διπλό κάνουν να έχει φάει το διπλό κάνουν πάρα πολλά. Έχουν όλα τα σκέλετον, τα κυνηγάνε, μένουν αρκετές
αρκετές άμυνες. Δυστυχώς ο King, ευτυχώς ο King βασικά επέζησε και μπορεί να καθαρίσει ένα ποσοστό, αλλά από χρόνο μένει. Όπως είπα και για τον Άλεξ, ότι καλός ή κακός από χρόνο πολλές φορές μένουμε. Κρίμα για τον King Sun. Συνεχίζουμε με The Talks. Πολύ άτυχος. Η σκέψη μου στην αρχή όταν μιλήσαμε στο κλαν ήταν όχι να μπει από αυτή τη μεριά που είναι το κλαν Castle, ήταν να ξεκινήσει Queen Walk από αυτή τη γωνία ώστε να φύγει το Bomb Tower και να ρίξει από εδώ πέρα κάτω Witches με ένα κολεμάκι μπροστά, ίσως και ένα από το Castle του, δηλαδή δύο κολεμάκια και από πίσω Witches, και να βάλει 4 healer εδώ πέρα να κάνει ένα Queen Walk από εδώ, να κόψει την γωνία, να κόψει την γωνία από αυτή τη μεριά και εδώ να τοποθετούσε ένα jump ώστε να μπαίνει μέσα. Και ας έβγαινε το κάστρο του εκείνη τη στιγμή. Με τα poison δεν θα μπορούσε να κάνει και πολλή δουλειά. Τα poison λογικά θα πιάνει και την queen, οπότε και η queen θα μπορούσε να κάνει πολλή δουλειά. Μπήκε από την απέναντι μεριά. Έβαλε τώρα την queen του, που άργησε πάρα πολύ να βάλει την queen. Αν την έβαζε από τα πρώτα λεπτά θα έχει φάει ήδη τώρα ας πούμε ένα 20% σε ποσοστό, θα μπορούσε να κόψει πάρα πολύ καλύτερα, θα μπορούσε να σπάσει κάτι παραπάνω. Βλέπετε εδώ πέρα, είχα πει επίσης να πάρει heal για να ζήσουν οι witches εδώ μέχρι το τέλος. Εδώ witch την βαράει το Xbox, δεν τη σώζει. Δεύτερη witch ξαναβαράει το Xbox, δεν τη σώζει. Τρίτη witch χάνει κι αυτή. Τα χείλη ακόμα υπάρχουνε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα κράτησε. Εδώ το Wiz Tower. Αν θυμάμαι καλά παίρνει να το. Παίρνει πάλι τις Witches. Χάνει πάλι τις Witches. Χωρίς να βάλει χείλη. Το βάζει τελευταία στιγμή για να ζήσουν τα Skeletons. Χωρίς κανένα λόγο. Τα Skeletons απλά βαρούσανε το Gold Storage. Έχασε με λίγα λόγια 3 Witches αν θυμάμαι από εδώ πέρα. Έχασε King, έχασε τα πάντα και ακόμα έχει τα spell του. Άνευ λόγω και ουσίας. Και όπως βλέπετε θα μείνει από χρόνο. Ήταν ένα 99%. Ενώ άμα ξεκινούσε από αντίθετη μεριά, από εδώ δηλαδή και από εδώ, και θα ανασύγκλιναν προς το κέντρο και να μπαιναν προς το κέντρο και να τραβούσε η Queen, λογικά θα τα τραβούσε όλα στο κέντρο όπως και το κάστρο, θα μπαιναν όλα μέσα, θα έβγαν από την απέναντι μεριά, θα τα έσπαζαν όλα. 99% άτυχο attack και δεν έγινε όπως θα ήθελα εγώ προσωπικά. Αυτά τα δύο είναι που δεν έγιναν τριάστερα. Αυτά είναι τώρα ας πούμε από τον Mike που είναι Tanholo 9 σε Tanholo 8. Υπάρχει λόγος να τα δείτε. Θα δείξω λίγο και τις δικές μου τις δύο επιθέσεις αν θυμάμαι καλά. Είμαι πρόσφατο Tanholo 8, οπότε έχω ακόμα διάρρηδες δράκους. Δεν έχω ακόμα, τώρα έκανα μόλις Dark Spell και είναι ακόμα όλα level 1. Όπως βλέπετε κόβω γωνία από εδώ, γωνία από κάτω. Έκανα λάθος εδώ πέρα και πέταξα πρώτα το poison και μετά τις αστραπές. Μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι είχα επιλέξει τις αστραπές, αλλά το χέρι μου πήγε παραδίπλα και πήγε στο poison. Τα δρακάκια μπροστά, από πίσω τα balloons. Χαίστηκα να το βοηθήσουμε να φύγουν γρήγορα. Ίσως έπρεπε και λίγο πιο πριν να το πετάξω. Μπήκανε μέσα όπως θέλαμε. Με μακρισμένο air defense το ρίχνεις με αστραπές και μπαίνεις πίσω από το sweeper, όχι κόντρα, πίσω από το sweeper. Όσοι μπαίνουν κόντρα, τις περισσότερες φορές το sweeper τους βαράει μακριά και καλός ή κακός δεν βγάζουν επίθεση. Και η επόμενη μου επίθεση ήταν στον 21. Tanholo 7 αυτός, εδώ το sweeper με μακρισμένο αυτό. Έβαλα χουκάκι από εδώ πέρα ώστε να μπορέσουν να σπάσουν τον air defense που το έχει επιθυμένο, δεν είναι καθόλου καλή βάση, αλήθεια είναι. Κόβω αυτή τη γωνία, κόβω εδώ πέρα και όπως επίσης εδώ πέρα στο builder, να μην το ξεχνάτε, μπαίνουν μέσα, σπάνε όλα. Αυτά, θα τα πούμε στο επόμενο war. Γεια σας.